έκπληξη. Επειδή αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούσε από το ιατρικό κέντρο Γιώργος Καρατζαφέρης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιλήστε του. Κύριε Καρατζαφέρη, περαστικά, σιδερένιος. Μας ανησυχήσατε. Καλημέρα. Το πρώτο τηλεφώνημα εκτός εντατικής μονάδας. Άκουσα αυτά τα οποία λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και τη συμπαράσταση. Να πω τούτο μόνο για όλους τους πολίτες. Είναι το έγκυρο της υποθέσεως. Δηλαδή, όταν αισθανθεί κάποιος αυτό το σφίξιμο, αυτό το πόνο, δεν πρέπει να καθυστερήσει ένα λεπτό. Εάν το άφηνε και έλεγα να περάσει με κάποιο βαρσίπονο, όπως είπε και κάποιος, ίσως είχαμε άλλες εξελίξεις. Εγώ το είπα και διακινδυνεύσατε, πρόεδρε, που οδηγήσατε κιόλας και δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, βοήθησε ο Θεός, δεν οδήγησα εγώ. Οδήγησε ο φύλαξ Άγγελος, ο Γρηγόρης, ο οποίος μέσα στην βροχή κατόρθωσε να με φέρει στο ιατρικό από την Γαλιθέα σε 20 λεπτά και έπεσαν επάνω όλοι με την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Μου δώσα την ευκαιρία ενός δεύτερου ημιχρόνου εδώ στο ιατρικό κέντρο και σαν την ανάγκη να τους ευχαριστήσω. Επειδή κάποιοι θα πούν γιατί ιατρικό κέντρο και όχι το πρόσωπο νοσοκομείο, γιατί στην ουσία αυτό το νοσοκομείο το έχω χτίσει εγώ δίπλα στο Γιώργο τον Αποστολόπουλο και ήταν όλο το ιστορικό. Μας είπε ο Δήμος Βερίγιος ότι είστε οικογενειακή και αδελφική φίλη πολλά χρόνια τώρα, οπότε δεν νομίζω κανείς να αναρωτιέται. Έμαθα παρασκηνιακά ότι ο Αλτιτζόγλου που σου έβαλε το στεν είναι αυθεντία, από τα καλύτερα χέρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι αν λέγαμε και της Ευρώπης δεν θα είχαμε άδικο. Έχει κάνει 20 χρόνια στο εξωτερικό και παίζει τα αγγεία και τα στεν στα... Σαν άκρα, με ταχύτητα μοναδική. Και το μυστικό από ό,τι μου είπαν εδώ, γιατί γίνεσαι ειδικό όταν το παθαίνεις, είναι από την εμφάνιση του εφράγματος. Αν καταρθώσεις σε 2 ώρες και έχεις κάνει την επέμβαση, δεν παθαίνεις ζημιά ή καρδιά. Καμία, δηλαδή. Σήμερα τα έρισμα που λέγανε. Μα δεν είναι τυχαίο ότι βγήκατε και από την εντατική σε 2 μέρες. Μπα, τον κράτησαν λίγο παραπάνω, γιατί είναι ζωηρός ασθενής. Μου επιτρέπεις, πρόεδρε, να πω... Πρέπει να πω κάτι, να διορθώσω. Για να μην αδικήσουμε ανθρώπους βήμο, ότι τελικά μίλησα με τον Πρωθυπουργό. Το είπα, πρόεδρε. Το είπα, αποκλείεται να μην έχει τηλεφωνήσει. Ήταν και μια εγκάρδια, έτσι. Είσαι παλιόπαιδο. Αν αχαθείτε και οι δύο, γιατί μου το κρύβες? Έπρεπε να σε ξεφωνήσω, έπρεπε να σε ξεφωνήσω, είσαι σφίγγα λοιπόν. Άρα μπορώ εγώ να βγάλω τώρα το συμπέρασμα το πολιτικό ότι κάτι άλλο μαγειρεύεται. Σε ρώτησα και χτες ξανά, μίλησες με τον Αντώνη, σε πήρε ο Αντώνης. Και δεν μου απάνταγε. Ναι, δεν μου απάνταγε το σκαθάρι. Δεν μου έλεγε. Τώρα λοιπόν. Μήπως μίλησες σήμερα το πρωί, δώσ' του μια ευκαιρία να σου εξηγήσει. Δήμο, κοίταξε, είναι οι ανθρώπινες στιγμές που σε βάζουν και προσπερνάς τις ενδιάμεσες στάσεις της κόντρας αντιπαλότητας και ξεκινάς πάλι από εκεί που ήταν τα πράγματα πριν από 30 χρόνια. Ποια αντιπαλότητα, μωρέ, έχεις εσύ με τον Αντώνη το Σαμαρά αντιπαλότητα, μην τρελαθούμε. Να πω ότι μίλησα με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον. Συγκινητικός ήταν ο Αργύρης Αντινόπουλος, ο οποίος ήρθε στην Αττική Μονάδα και μου έφερε μια εικονίτσα του προφήτη Ηλία, όπου είχε πάει 10 λεπτά πριν. Είχε την ονομαστική γιορτή τώρα αυτές τις μέρες για τον προφήτη. Ναι. Γιατί ο Άδωνης δεν ήταν ο πρώτος που ήρθε. Γιατί? Ο Άδωνης ήρθε μαζί με τον Βασίλη τον Αποστολόπουλο και ήταν έτσι μια, θα έλεγα, συγκινητική στιγμή που αν υπήρχε κάτι κάμερα, ξέρω εγώ. Μια κάμερα, άξιζε πάρα πολλά λεφτά, γιατί είναι. Ήταν η επαφή ενός γιου και ενός πατέρα, δηλαδή το απολωλός πρόβατο. Επέστρεψε. Όπως και να έχει, λέγαμε, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Να μας πει, γιατί αυτό είναι και η πολιτική είδηση. Τι είπατε με τον Αντώνη Σαμαρά, τι σου είπε ο Αντώνης? Περαστικά, τι θα του είπε? Τα ανθρώπινα. Δεν έχω να έτσι, ανθρώπινα. Τι έγινε, Γιώργο, που μου το δείχνει, πως είσαι, τι έγινε, ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα. Δηλαδή, όπως θα γινόταν σε εγώ, αν μίλαγα
με σε ένα δήμο ή κάποιον άλλο. Και τέτοιες ώρες περνάνε και όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερη μοίρα, έτσι δεν είναι? Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Βορύδης, έστειλε μια πολύ ωραία σύνθεση λουλουδιών. Μια γλάστα. Μα τα δύσκολα όλοι είναι δίπλα μας και έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί οι δύσκολες στιγμές απαιτούν ανθρωπιά και όχι πολιτικά νίκες συζητήσεις. Ο Βορύδης έστειλε την ανθοδέσμη και η... Κοίτα εδώ, Παναγία μου, τα γράφει. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Και η γυναίκα του, η Δανάη. Η γυναίκα του Δανάη είναι μια εξαιρετική γιατρός. Πολύ καλός άνθρωπος. Την έχω γνωρίσει. Φρόντισε. Παιδίατρος. Φρόντισε για το ευγενικό τη υποθέσεων. Μάλιστα. Γιατί μερικά πράγματα είναι που σημαδοτούν. Δεν έστειλε σε μια κάρτα Υπουργός Υγείας. Έτσι που. Μια ψυχρή, ναι. Θα δημιουργήσει ενόχληση, αλλά μια λευκή κάρτα Μάκης, Δανάης και τα παιδιά του. Δανάης και τα παιδιά του. Ένα ξαναπεί ο Θεό. Το έχω παυτίσει το Χριστό. Μα είστε και κουμπάρι. Ναι, έχει παυτίσει το. Υπήρξαν λοιπόν από πάρα πολύ κόσμο. Φοβηθήκατε, κύριε Καρατζαφέρη, γιατί εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι στις δύσκολες στιγμές μας συμπαραστέκονται άνθρωποι. Εγώ θέλω να μάθω αν αυτός ο δυνατός, πάντα χαμογελαστός άνθρωπος ένιωσε ότι μπορεί και να συμβεί κάτι πολύ άσχημο και αν έχασε το κουράγιο του. Μόλις κατάλαβα ότι ο πόνος αυτός είναι πραγματικός, ειδοποιώ τον αναπληρωτή του κόμματος που είναι καρδιολόγος. Αλλά αποφασίζω να μην πάω στο ιατρείο, το ιατρικό, γιατί κατάλαβα το πράγμα είναι σοβαρό. Κατάλαβα. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Δυστυχώς, εμείς πρέπει να κλείσουμε. Θέλετε να συνεχίσετε εσείς στο ραδιόφωνο, Δήμο, γιατί δυστυχώς εμείς πρέπει να κλείσουμε. Όχι, θα το... Λοιπόν, περαστικά... Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ενημέρωσατε. Και όταν σε ρωτάω κάτι... Να του τα λέει. Να μην μου κάνεις σαν τη σουπιά ότι δεν ξέρεις. Νόμιζες ότι δεν θα σας ξεφωνήσω, γιατί εγώ, εάν δεν σε είχε πάρει ο Αντώνης τηλέφωνο... Δεν υπήρχε.